Στη σύλληψη τουλάχιστον 20 ατόμων που διαδήλωναν έξω από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο Αλεξέη Ναβάλνη προχώρησε η ρωσική αστυνομία. Ο 43χρονος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο οποίος εκτεί ποινή 30 ημερης φυλάκισης για παράβαση του νόμου περί διαδηλώσεων, νοσηλεύεται από το πρωί της Κυριακής με οξύ αλλεργικό σοκ, το οποίο επέφερε είδημα στο πρόσωπο και δερματική ερυθρότητα. Οι θεράποντε ιατροί στο νοσοκομείο τη Μόσχα δεν ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του, ωστόσο η γιατρό Αναστάσια Βασίλευα, η οποία τον είχε κουράρει στο παρελθόν, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το αλλεργικό σοκ του Ναβάλνη να προέρχεται από δηλητηρίαση. Ο Ναβάλνη οδηγήθηκε στη φυλακή την προηγούμενη εβδομάδα αφού κάλεσε σε κινητοποιήσει κατά του αποκλεισμού αντιπολιτευωμένων υποψηφίων από τι εκλογέ τη 8η Σεπτεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο τη Μόσχα. Οι εκκλήσει του, ωστόσο, οδήγησαν στη διοργάνωση το Σάββατο διαδήλωση, την οποία οι αρχέ ανακήρυξαν παράνομη με αποτέλεσμα χίλια άτομα να συλληφθούν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Όλγα Μιχαήλοβα, ο Αλεξέη Ναβάλνη δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα με αλλεργίε. Ο Ναβάλνη είναι δικηγόρο και ακτιβιστή κατά τη διαφθορά. Τα τελευταία χρόνια έχει συλληφθεί αρκετέ φορέ και έχει εκτίσει ποινέ φυλάκιση με την κατηγορία τη διοργάνωση διαδηλώσεων που οι αρχές θεωρούν παράνομε.